Με κέφι χορό αλλά φυσικά και τσικουδιά πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Κρητικών Νομού Ηλίας «Η Μεγαλώνησος Κρήτη». Μέσα σε μια όμορφη κριτική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν ο Γιώργος Πατουδάκης με τη λύρα του, ο Θοδωρής Μανώλικας με το λαούτο, η Κωνσταντινά Νικολούτσου με την κιθάρα, ο Παναγιώτης Βασιλείου με το αρμόνιο αλλά και το χορευτικό τμήμα του συλλόγου. Με την πίτα να ευλογεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίας και ο Λένης, κύριος Αθανάσιος. Η χρονιά αυτή να είναι γεμάτη από χαρές, να είναι γεμάτη από δημιουργίες, να είναι γεμάτη από θετικά αποτελέσματα. Και οι στόχοι του οποίους έχετε βάλει και όλοι έχουμε βάλει να είναι οι στόχοι πραγματοποίηση και προς όφελος όλων μας. Να είστε καλά, να είστε έρθουμε ό,τι καλύτερο και χρόνια πολλά και ευλογημένα. Απευθύνοντας χαιρετισμό προς τους παρευρισκόμενους, η πρόεδρος του Συλλόγου Μαντός Φιλογιαννάκη Καράμπελα έκανε ένα σύντομο απολογισμό των δράσεων αλλά και των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν τη χρονιά που πέρασε, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον εορτασμό της επετείου της ιστορικής μάχης της Κρήτης, στη γιορτή της Τσικουδιάς και σε μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Να έχετε ένα ευτυχισμένο χρόνο με υγεία και ειρήνη. Το νέο έτος να αποτελέσει εταιρεία μιας νέας δημιουργικής και παραγωγικής χρονιάς. Να εκπληρωθούν τόσο οι επαγγελματικές όσο και οι προσωπικές επιθυμίες και οι στόχοι σας. Θα κλείσουμε μία ματινάδα. Χρόνια πολλά από καρδιάς εμείς θα ευχηθούμε. Τον κόσμο μας καλύτερο ή φέτος να τον δούμε. Χρόνια πολλά, υγεία, συγχαρητήρια για τις δραστηριότητες του Συλλόγου και η πρόεδρος εδώ, νέα κοπέλα. Παίρνει τη σκητάλη από τους παλιότερους για να συνεχίσει την προσπάθεια. Ό,τι καλύτερο λοιπόν, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Το κλίμα ομοιογένειας, αγάπης και αλληλεγγύης που υπάρχει σήμερα και βλέπω να υπάρχει όλη τη χρονιά και είμαι βέβαιος ότι και η πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου θα φροντίσουν να κρατάνε ζεστή την κριτική λεπαιδιά και ψυχή εδώ μέσα στην Πελοπόννησο. Να είστε καλά, καλή χρονιά, υγεία, δύναμη και πάντα χαρές. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη αποφασή του πρότεινε να ονομαστεί οδός ή πλατεία του πύργου με το όνομα του αείμνηστου Θέμη Πατουδάκη, καθώς είναι γνωστή η συμβολή του στα πολιτιστικά δρόμενα του πύργου και όχι μόνο. Ο Σύλλογος έχει πολύ καλή συνεργασία διαχρονικά, όπως και με εμάς στην παρούσα κατάσταση, και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε καλύτερο κάνετε. Ένα μεγάλο μπράβο που έχετε μεταλαμπαδεύσει την αγάπη για την Κρήτη και για τον τόπο σας και στη νέα γενιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Πρόεδρος. Και από τη στιγμή που αγαπάτε και έχετε μέσα στην καρδιά σας στην Κρήτη, την έχετε και εδώ, είναι και η Κρήτη και εδώ και στην Ηλία. Να είμαστε όλοι καλά, χαρούμενοι, υγιείς και ό,τι καλύτερο σε όλο το Σύλλογο και στην Λεπεδογιάννα Κρήτη. Να είστε καλά.